Και σχετικά θα μας ενημερώσει ο Ερμής Αντιδήμαρχος, ο κύριος Μάρκος Φλώρος. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δύσκολο ζήτημα, δύσκολο puzzle η απόφαση για το θέμα αυτό, έτσι. Όχι, δεν είχε καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Στα περισσότερα λύθηκαν εύκολα και βέβαια ήδη λειτουργούν εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Το δύσκολο ήταν ουσιαστικά το θέμα της πλατείας, διότι παρεμβάλλονταν οι Παύλοι Μαλά που είχαμε το θέμα της διέλευσης από τον όποιον σερβιτόρο θα χρειαστεί συνέχεια να περνούν από το δρόμο. Η τελική απόφαση. Ορίστε. Η τελική απόφαση είναι η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στα σημεία εκείνα. Είναι ότι θα δοθούν και στην πλατεία και έγινε έκκληση στους καταστηματάρχες να περνάνε οι όποιοι σερβιτόροι μόνο από τις διαβάσεις, χωρίς να δημιουργούν δηλαδή πρόβλημα στην κίνηση και βέβαια για να μην υπάρχει και θέμα ασφάλειας των ίδιων. Η περίπτωση κάποια στιγμή τα βράδια, για παράδειγμα, που αυξάνεται η κίνηση στα καφέ, να κλείνει ο δρόμος, εξετάζεται ή δεν μπορεί να συμβεί αυτό? Δεν μπορεί να συμβεί. Υπήρχαν... Το καταλαβαίνετε γιατί, διότι η Παύλου Μελά είναι μία από τις κεντρικές αρτηρίες του Δήμου. Δυστυχώς η πόλη της Κοζάνης δεν έχει πολλές. Έχει αυτή και την Δημοκρατίας. Οπότε δεν μπορεί να κόψουμε την πόλη στη μέση. Κατερίνα. Κύριε Αντιδήμαρχε, πόσα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτυχθούν συνολικά, έχετε αριθμό μετά από αίτημα των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων? Από ό,τι προέκυψε στον χώρο που τουλάχιστον οριοθετήθηκε, πρέπει να είναι γύρω στα 20 με 30 τραπεζοκαθίσματα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τους ίδιους, το μεγέθη των τραπεζιών που θα βάλουν κλπ. Εμείς εκείνο που κάνουμε είναι ότι χωροθετήσαμε το χώρο και από εκεί και πέρα και πόσα τραπέζια δικαιούνται ο καθένας, από εκεί και πέρα οι ίδιοι μπορούν να κανονίσουν αντί για έναν βάλουν 2, αλλά προφανώς είναι μικρότερα τα τραπέζια και λιγότεροι, ας το πούμε, οι καθήμενοι σε κάθε τραπέζι. Να ζητήσω μια διευκρίνηση από υπηρεσίες, όπως η Τροχέ, υπήρχε σύμφωνη γνώμη στην τελική απόφαση ή υπήρχαν διαφοροποιήσεις? Η γνωμοδότηση που ζητήθηκε από την Τροχέα, η Τροχέα ήταν αρνητική για αυτούς τους λόγους που ανέφερα πριν και λόγους κυρίως ασφάλειας της διέλευσης της οδού της Παύλου Μελά. Να θυμίσουμε ότι είναι προσωρινές αυτές οι αποφάσεις, αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο, δεν είναι μόνιμες ότι θα επαναληφθούν το επόμενο καλοκαίρι, σωστά? Είναι προσωρινές, λίγουν με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η κυβέρνηση με τον κορονοϊό και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον και κατά δήλωση του Δημάρχου προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μας απασχολεί. Τώρα αν προκύψει κάτι στο μέλλον, δεν μπορώ να το ξέρω. Βεβαίως, σαφώς. Ναι, πάντως υπάρχει μια ημερομηνία μέχρι 30 Νοεμβρίου σε αυτή τη φάση. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, ήταν πολιτική απόφαση να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα από το Δήμαρχο. Είναι καθαρά την πολιτική απόφαση, την απόφαση του Δημάρχου, ιδιαίτερα για την πλατεία, για τα υπόλοιπα δεν υπήρχαν θέματα ιδιαίτερα. Ναι. Είναι πολιτική απόφαση και ακριβώς στα πλαίσια της στήριξης των επαγγελματιών. Γι' αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι ότου τουλάχιστον αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς στην πόλη μας, βέβαια, άμα αρχίσει να χειμωνάζει, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Σωστά. Από το Σεπτέμβριο. Αυτή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους που περιγράφεται έχει αντίτιμο ή είναι μια δωρεά στήριξη του Δήμου προς τα καταστήματα? Είναι σύμφωνο και με τις προδιαγραφές του νόμου, δηλαδή δεν επιβαρύνονται με κανένα τέλος αυτοί που θα αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε αυτές τις χώρες. Μάλιστα. Όπως βλέπω να πω εδώ, αυτοί που δεν μπορούν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μείωση των τιμών για αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι εφαρμογή της νομοθεσίας. Και κάτι ακόμη μπορώ να ρωτήσω, Βαγγέλη, τον κύριο Αντιδήμαρχο. Τελικά στην κεντρική πλατεία, στον κεντρικό πεζόδρομο, θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων? Έστω 2 τραπεζοκαθίσματα έξω από κάθε μαγαζί ή κάθε επιχείρηση που λειτουργεί. Στον κεντρικό πεζόδρομο, αν θα περάσετε και ψεύδιο περάσετε, εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες ήδη υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην πρόσωψη κάθε καταστήματος, όπου έχει τη δυνατότητα να καταλαμβάνει μια λωρίδα πλάτους 1 μέτρο. Περίπου, τα βλέπετε και εσείς καθημερινά αν περνάτε. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι εδώ και 10 μέρες δεν πέρασα από τον κεντρικό πεζόδρομο.
Λέω ότι αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο δεκαήμερο δεν πέρασα από τον κεντρικό πεζόδρομο, οπότε δεν είδα την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων ή πέρασα αργά ή πέρασα πάρα πολύ αργά που δεν είχε τραπεζοκαθίσματα. Έπρεπε να περιμένουμε και τη γνωμοδότηση της τροχιάς. Ναι, βεβαίως. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, μια ενημέρωση κυρίως στους πολίτες, επειδή ναι. σήμερα ανακοινώθηκε σε σχέση με τετραγωνικά τραπεζοκαθίσματα, τη διόρθωση δηλαδή των τετραγωνικών και τη δήλωση των μη ηλεκτροδοτούμενων, ήδη από σήμερα ανακοινώθηκε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι 38. Οπότε ας μην ανησυχούν οι δημότες για την 30η Ιουνίου που ήταν πριν και καλό είναι να τα δηλώσουν μέχρι τότε. Βεβαίως. Αυτό αφορά όλους τους Δήμους.